Δώσε λίγο, σε παρακαλώ πολύ, πέρι μου λίγο ήχο. Εγώ θα ήθελα να παίξουμε ένα απόσπασμα από συλλήτουργο Πάπα Βαρθολομαίου στο φανάρι, τη στιγμή που μνημονεύεται ο Πάπας. Μιας και μιλάμε τώρα για μνημονεύσεις. Δηλαδή, έχεις ακούσει ορθόδοξη βυζαντινή ψαλμοδία να μνημονεύει τον Πάπα Ρώμης Φραγκίσκο? Καμιά φορά, ξέρεις, τα ακούμε αυτά, αλλά δεν τα πιστεύουμε. Πάμε να τα δούμε. Ο Πάπας και θα τους ευλογήσει κιόλας. Και τους Ορθόδοξους κιόλας. Δες. Δώσε λίγο ήχο. Μπράβο. Εισπολάεται λοιπόν στον Πάπα Φραγκίσκο μέσα στο φανάρι αυτό. Τώρα δες εδώ ευλογία ο Πάπας. Ορίστε. Με τα πέντε τους ευλογεί, όχι όπως ευλογούσε ο Δεν Χριστός. Μπορώ να τα καταλάβω, Λοΐσο, αυτά όλα τα πράγματα. Ορίστε, κοίτα εδώ, οι λοιποί όλοι, οι Ορθόδοξοι και αυτοί, υποτάσσονται στην ευλογία του Πάπα. Εντάξει, τώρα. Για δύο λόγους, επίτρεψε μου, μισό λεπτό. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η χριστιανική θρησκεία δεν κάνει διακρίσεις, το επαναλαμβάνω. Γιάννη, επίσης, τώρα, εκτός αυτού. Μισό λεπτό, θα τα πω για μισό λεπτό. Καταρχήν, το πολυχρόνιο βγήκε για τους βασιλιάδες. Και πράγματι δεν το χώνευα από τότε που το άκουα. Τι διαφορά έχει να παρακαλώ το Θεό να δώσει χρόνια στον βασιλιά? Γιατί? Γιατί είναι. Εντάξει, υποτίθεται ότι είναι καλός ο βασιλιάς, ότι είναι σωστός και ότι παλεύει για τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό ρε Γιάννη, γι' αυτό. Να δώσει πολλά χρόνια στους χριστιανούς. Μην τρελαίνεσαι, μην ευρεάσαι, ήρεμα. Τρελαίνομαι. Γιατί να παρακαλώ τον κάθε Μητροπολίτη που αν είναι καλός ή κακός να του δώσει πολλά χρόνια? Αν είναι κακός, να του δώσει και πολλά χρόνια. Δεύτερο. Γι' αυτό σου δίνει την κρίση και λέει έκαστο κατά διάνοια αν έχει και πάντων και πασών. Γι' αυτό ακριβώς όχι. Γιατί έχουμε διάνοια. Εκεί ακριβώς. Γι' αυτό όμως πράγματι σαν Ορθόδοξο χριστιανό, με μειώνει, με θίγει. Δεν μπορώ να καταλάβω ένας, εάν πιστεύουμε ότι εμείς ορθοτομούμε το λόγο της Ορθοδοξίας και το πιστεύει και ο Πατριάρχης, και αν ο Πάπας είναι πράγματι σχισματικός, δεν το παρακαλείς να δώσει πολλά χρόνια στο σχισματικό. Ναι, τώρα όταν αυτά γίνονται μέσα τώρα σε επίπεδο κορυφής της Εκκλησίας, θα κάνεις. Γι' αυτό λέω για μένα. Εάν θα υποταχθείς στην αίρεση. Αυτό σημαίνει αίρεση. Εάν πιστεύει ότι είναι αίρεση και έρθει και επιστρέψει ο Πάπας στους κόλπους της Εκκλησίας. Καλοδεχούμενος. Αλλά εδώ πέρα όμως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Διαφορετικά έτσι να το ακούω ένα ή πολυχρόνιο πίσω τον Πάπα. Περαστικά μας. Περαστικά. Σαν ορθόδοξο χριστιανό με πληγώνει. Περαστικά. Περαστικά. Επίσης τώρα θέλεις να δούμε. Υπάρχουν τώρα, Γιάννη, φωτογραφίες όπου ο Βαρθολομαίος, ο Πάπας και όλοι αυτοί πηγαίνουν στην Ασίζη και ανάβουν λαμπάδες. Στον Άγιο Φραγκίσκο. Στο βωμό του Βαάλ, Γιάννη. Ποιος του είπαν. Στον ένα Θεό, όλοι μαζί οι θρησκευτικοί ηγέτες. Υπέρ της ειρήνης, υπέρ αυτό. Και ανάβουν λαμπάδες όλοι μαζί για έναν Θεό. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό είναι και η. Πώς το λένε, είναι και η αρχή της μασονίας, η οποία λέει ότι ο Θεός ευαρεστείται στο να λατρεύουν οι άνθρωποι ο καθένας τον Θεό που θέλει με τον τρόπο του και να ζουν ειρηνικά και να είναι όλοι ενωμένοι με στον ένα, ξέρω εγώ, τον Θεό. Κατάλαβες. Ναι, αλλά ο Θεός ο μόνος και αληθινός δεν ευχαριστείται με ψευτιές. Ούτε με λαμπάδες, ούτε με ψευτιές, ούτε με τίποτα. Υπηρετείται μόνο με έργα αγάπης. Μπράβο. Αυτός είναι ο Θεός μου, ο Θεός μας, ο Θεός των Ορθοδόξων. Σε αυτό
θα συμφωνήσουμε.